σήμερα έχουμε ορίστε διάθεση για αγάπη, για φύση, βλέπουμε για ταξίδια. Βλέπουμε διάφορα πλάνα που έρχεται να μας θυμίσει το η βιώσιμη ανάπτυξη, τους ευρωπαϊκούς στόχους για πράσινες πόλεις, ότι υπάρχει ένα περιβάλλον που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη γιατί είναι το σπίτι μας και η φύση θέλει φροντίδα. Και εμείς είμαστε περαστικοί να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Βέβαια. Εγώ δεν γνώριζα παρόλα αυτά το ότι σε μια εποχή που τα πάντα εξευγενίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, ότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες αξιολογούνται με βάση τις κινήσεις των πολιτών της για να βοηθήσουν σε ένα πιο οικολογικό, σε μια πιο οικολογική καθημερινότητα, πιο πράσινη καθημερινότητα. Υπάρχει, λέει, ο παγκόσμιος δείκτης αειφορίας προορισμών που αξιολογεί αυτές τις πόλεις και είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στις πιο πράσινες πόλεις του κόσμου. Για να δούμε πώς λειτουργούν, ρε παιδί, να πάρουμε παραδείγματα. Βέβαια. Έχει και μεγάλη αξία να αναλογιστεί. Αναλογιστεί κανείς. Ναι. Να αναλογιστεί δεν μπορεί παρόλα αυτά. Βρε, δεν πειράζει. Αν σκεφτούμε γενικότερα ότι από τον 19ο αιώνα, δεν κάνω λάθος, Έλληνα, προσπαθούν γενικότερα οι ειδικοί να βρουν έναν τρόπο και μία φόρμουλα να συνδέσουν τον αστικό ιστό με τη φύση. Θα μου πεις, φτάσαμε στο 2024 και να συζητάμε για αυτό. Ναι, από ό,τι φαίνεται, και γενικότερα τσεκάρουμε και ψάχνουμε όλα εκείνα τα μακροπρόθεσμα πλάνα που έχει εκάστοτε πόλη σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ένα παραπάνω. Υπάρχουν πόλεις στον κόσμο που πραγματικά τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά. Υπάρχουν και πολύ οργανωμένοι σχεδιασμοί από την Ευρώπη, ειδικά για μια πράσινη μετάβαση των περιοχών, ακόμα και σε πολεοδομικούς ιστούς που το 70, ας πούμε, πέσανε μπετά χωρίς να υπάρχουν προβλέψεις για πάρκα, χώρη πρασίνου, δασικά κτλ. Και όμως υπάρχει μια μετάβαση να προσπαθούν όλο και περισσότερο να έχουμε ποδηλατοδρόμους, να έχουμε ανοιχτά πάρκα, νερά που δεν έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις. Όλα αυτά είναι μικρά δείγματα που αξιολογεί η συγκεκριμένη μέτρηση, ο παγκόσμιος δείκτης. Για να πετύχουμε και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολυπόθητη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τις πόλεις μας. Πέντε πόλεις μας έχεις φέρει σήμερα. Πέντε πόλεις. Πάμε στη Σουηδία, η οποία μας έχει εκπλήξει στο παρελθόν πάρα πολύ τα παραδείγματά της, το πώς σέβεται το περιβάλλον. Είχαμε φτάσει σε σημείο να ανακυκλώνει μέχρι και το 99,9% των αποβλήτων και έφτασε σημείο να αγοράζει απορρίμματα και σκουπίδια από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε που είχαμε φτάσει. Αυτή η πόλη, λοιπόν, το 2030 θα είναι κλιματικά ουδέτερη και μάλιστα είναι η καλύτερη βιώσιμη πόλη του κόσμου, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους δείκτες. Number one, έτσι ξεκινάμε. Είναι η κορυφή της λίστας, ναι, με πολύ ιδιαίτερο αυτό το στοιχείο, να το τονίσουμε ότι προσπαθεί να είναι κλιματικά ουδέτερη. Ένας μεγαλοεπίβολος στόχος για μια μεγάλη πόλη. Θα το πετύχει, βρε. Θα το πετύχει σίγουρα. Δεν το πετύχει, εμείς θα το πετύχουμε. Η Αθήνα, το Ηράκλειο, ποιος. Ναι, εκεί υπάρχει πειθαρχία κτλ. Βλέπουμε τώρα, μιλάμε για μια πόλη βεβαίως με ποδηλατοδρόμους, πώς αλλάζει ριζικά ο χάρτης μιας πόλης όταν είναι βιώσιμη η ανάπτυξή της. Δηλαδή είναι πιο ήρεμη, λιγότερα μέσα μεταφοράς, ο κόσμος πηγαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία κάνουν μια προσπάθεια να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ειδικά στο Γκέτενμπορκ. Υπάρχει σύστημα 95% των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λειτουργεί με ηλεκτρικά λεωφορεία και ούτω καθεξής. 9 στα 10 δωμάτια ξενοδοχείων είναι πιστοποιημένα ότι δεν αφήνουν περιβαλλοντικούς ρήπους. Τα αεροδρόμια το ίδιο. Δηλαδή γίνεται μια συνολική προσπάθεια και ενσυναίσθηση. Υπάρχει και από τους κατοίκους, υπάρχει και από τους επιχειρηματίες. Και ένα παραπάνω, μιλάμε τώρα και για μια πόλη, Έλενα, που δίνει μεγάλη βάση γενικότερα στο κομμάτι των φεστιβάλ. Μπορεί εμείς να μην τα έχουμε έτσι πολύ στο μυαλό μας, αλλά στο εξωτερικό συμβαίνει και ένα παραπάνω εκεί, όπου λέει δίνουν βάση, φανταστείτε, σερβίροντας και μόνο χορτοφαγικά γεύματα, να πουλάνε μόνο ανακυκλωμένα ρούχα και να αποφεύγονται γενικότερα τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα μίας χρήσης για το Way Out West. Μιλάω εκεί συνέβη ένα μουσικό φεστιβάλ. Μουσικό φεστιβάλ. Αν δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα μαζί με εμάς. Το πρώτο βιώσιμο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο. Ναι, τέτοιες μικρές προσπάθειες. Δηλαδή, φαίνεται ότι συνολικά κράτος, πολιτεία και πολίτες κάνουν αυτή την προσπάθεια. Όχι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή γενικότερα ο πλανήτης και οι νέες ανάγκες που έχουν προκύψει προσπαθούν να το επιβάλλουν, αλλά επειδή υπάρχει και μία παιδεία, ένα πολιτιστικό υπόβαθρο. Υπάρχει παιδεία. Η παιδεία είναι βασικό, παιδιά. Όταν πλέον πηγαίνει σε καφέ. Συμφωνώ. Να πάρεις τον καφέ σου take away και του λες πλαράκο, πως έχεις κανένα πλαστικό καλαμάκι αποκριμένο. Γιατί το χάρτινο ρουφώντας λυγίζει και κόβεται και σπάει και τα λοιπά. Με αυτή την παιδεία δεν θα πάμε πουθενά. Εμείς έτσι για να τα βλέπουμε το τι συμβαίνει στην Γκέτεμπορκ, εδώ είμαι παιδιά, ναι. Στο Γκέτεμπορκ μπας και ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό. Κοντά θα βρεθούμε, κάπου κοντά θα πάμε. Και θα πάμε και κοντά από ό,τι φαίνεται και στην κατάταξη. Θα πάμε στην θέση νούμερο 2 και στο Όσλο λοιπόν της Νορβηγίας. Είναι η δεύτερη πόλη και είναι και η δεύτερη πόλη γενικότερα από τις 8 σκανδιναβικές που έχουν καταφέρει να μπουν στη συγκεκριμένη λίστα. Και να μην ξεχνάμε πως μιλάμε
μιλάμε και για την πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019. Έχουν γίνει αρκετά βήματα από τότε μέχρι σήμερα. Πράγματα αλλάζουν και πράγματα παραμένουν ίδια. Ακριβώς. Και γενικότερα ακολουθεί το πρότυπο των βόρειων χωρών σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη και την ευημερία. Εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο, ότι η Νορβηγία φημίζεται για πώς το λένε, για το εμπόριο πετρελαίου. Για τη βιομηχανία πετρελαίου. Βιομηχανία πετρελαίου. Και μεγαλύτερη αξία, και ταυτόχρονα είναι και μία από τις πιο πράσινες πόλεις στον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος κατά κεφαλή παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο εκτός της Μέσης Ανατολής. Είναι πραγματικά, δηλαδή οι συμβάσεις. Είναι συγκλονιστικό στοιχείο, αν σκεφτείς και το ξύμορο της απόθεσης εδώ. Ακριβώς, υπάρχουν και πολύ πιο συγκεκριμένες συμβάσεις λόγω αυτού του στοιχείου και της βιομηχανίας πετρελαίου για να πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Και τα έχει καταφέρει. Για πάμε στα επιμέρους. Ακολουθεί δηλαδή κάποιες πολύ σοβαρές δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και αυτή με τη σειρά της. Δηλαδή, πέρα από τους ποδηλατοδρόμους, εκπομπές αερίων, στα ξενοδοχεία, ακόμα και η ταξιδιωτική βιομηχανία, υπάρχει συμβούλιο τουρισμού που βγάζει ειδικούς οδηγούς και για τους ταξιδιώτες που θέλουν να έχουν μια πιο βιώσιμη περιήγηση, να ξέρουν πού θα πάνε για να έχουν μηδαμινό αντίκτυπο. Υπάρχει η λεγόμενη επιχειρήσεις, υπάρχει το λεγόμενο σήμα «Επισκεφτείτε το Όσλο υπεύθυνα», γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και γενικότερα το 63% του Δήμου είναι δασικό, 9% μέσα στην πόλη είναι πάρκα, δημόσιοι χώροι, δασικές εκτάσεις, αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή πώς αλλάζει ένα περιβάλλον, ένα ιστός πολεοδομικός, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία. Και φαίνεται ότι είναι μια πόλη, συγγνώμη, που έχει κάνει ήδη τη μετάβασή της στην επόμενη εποχή, στο next level που λέμε, αφού διαθέτει περισσότερο από 5.000 φορτιστές οχημάτων, ηλεκτρικών οχημάτων, με 270 γενικότερα σταθμούς ποδηλάτων. Δηλαδή εκεί συναντάμε μια κατάσταση εφάμιλης, έτσι, οπτικής και κανονικότητας, όπως στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Το ότι υπάρχει και συμβούλιο τουρισμού με ξεπερνάει, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει, που έχει, λέει, αναπτύξει και ένα μάθημα βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής για ταξιδιωτική βιομηχανία. Μα η ταξιδιωτική βιομηχανία. Το έχουν πάθει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Δεν συζητάμε. Βεβαίως η ταξιδιωτική βιομηχανία και οι πτήσεις, τα αεροπλάνα κτλ. Οι εκπομπές άνθρακα είναι τεράστιες, οπότε καλώς και βαίνουμε προς τα εκεί. Πλέον πάρα πολλές χώρες κοιτάνε να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα μέσα και από αυτό. Μα είναι επιτακτική ανάγκη, δεν είναι κάτι που το συζητάμε απλά. Πρέπει καταρχάς, να συμβεί. Δεν ήξερα εγώ ότι το όνομα της Γλασκόβης προέρχεται, λέει, από τη γαλλική Γλάσκου που σημαίνει αγαπημένος χώρος πρασίνου. Ποιος το ήξερε, νομίζεις? Καταρχάς ότι έχουν λέξη που σημαίνει όλο μαζί αγαπητός χώρος πρασίνου. Σωστό και αυτό. Εμείς δεν έχουμε λέξη. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για μια κατεξοχήν περιοχή, για μια κατεξοχήν πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται για το πράσινό της και υπήρχε υποχρέωση ανέκαθεν οι πολίτες και όσοι είναι στην κοινωνία μέσα να προστατεύσουν, να δείξουν το πράσινο αυτό. Όπερ και εγένετο, και βλέπουμε πλέον ότι η Γλασκόβη αναδεικνύει και ουσιαστικά εμπνέει και άλλες χώρες και άλλες περιοχές στην Ευρώπη για το χαρακτήρα και για τα μέτρα που έχει λάβει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή κατέχει την υψηλότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε αυτόν τον τομέα και στα περιβαλλοντικά αλλά και στις βιώσιμες ανάπτυξης. Πέρσι έλαβαν νέα μέτρα ώστε τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στο κέντρο να είναι πολύ λιγότερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση να μειωθεί πάρα πολύ και τα έχουν καταφέρει. Όσον αφορά τους ηλεκτρικούς φορτιστές και τα ηλεκτρικά οχήματα, και αυτοί κατέχουν μια πολύ σημαντική πρωτιά. Έχουν έξυπνα φώτα στους δρόμους, άλλη μια λύση, και φυσικά ποδηλασία. Να πούμε ότι η Ελλάδα απέχει πάρα πολύ από αυτό το στόχο. Δηλαδή, έχουμε δει 2-3 πόλεις μέχρι τώρα που συζητάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτιστές. Μελέτη που διάβαζα με αφορμή τις συγκεκριμένες πληροφορίες έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε αυτό το στόχο και ότι έχουμε τα γυρεότερα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ματιά να ρίξεις έξω. Δεν χρειάζεται. Θα μου πεις τώρα είναι διαπιστώσεις αυτές. Δηλαδή, συγκρίνοντας. Αλλά εντάξει, να πεις ότι θα το ψάξω από το κομμάτι της έρευνας. Το άλλο, το σημαντικό για τη Γλασκόβη και κάτι το οποίο προσπαθούν να πετύχουν έτσι και οι υπουργοί και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, πάρα πολλοί αντιδήμαρχοι κτλ., είναι να υπάρχει μια παιδική χαρά, ένα παιδικό πάρκο, όσο γίνεται πιο κοντά στα παιδιά. Εδώ συναντάμε το εξής σημαντικό, ότι 8 στα 10 παιδιά έχουν σε απόσταση 400 μέτρων τουλάχιστον μια παιδική χαρά. Είναι φοβερό. Έτσι, που στο Ηράκλειο εγώ πρέπει να μπω στο αμάξι.
να ταξιδέψω. Θα πας μακριά, εσύ. Δεν έχει κάτι. Για να πάω κοντά στην παιδική χαρά, αν έχει πάρει και να τα αφήσω, γιατί πάει όλο ο κόσμο, γιατί είναι μοναδικέ οι παιδικέ χαρέ που υπάρχουν. Και τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί, δηλαδή ότι θα πάει με τα πόδια κάπου, ότι θα συναντήσει έξω του φίλου του, ότι τα παιδιά θα παίξουν στα πάρκα, γιατί έχουν αυτέ τι δυνατότητε. Πάντω, ένα παραπάνω, γιατί συνήθω και τα αρνητικά στοιχεία λένε πολλά, ακόμα και στο κομμάτι των μέσων μαζική μεταφορά που κάπω υστερούν εντό αγωγικών εκεί στη Σκωτία, γιατί θεωρητικά είναι και πιο ακριβά. Πάλι ψάχνουν τρόπους να το ρυθμίσουν όλο αυτό, να βρεθούν σε μια ισορροπία και να μπορέσουν να έχουν σταθερά καλές επιδόσεις. Είναι πόλεις οι οποίες όλες παρακολουθούν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά προσπαθούν να κινούνται σε αυτούς τους δείκτες. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα καταπληκτικό πρόγραμμα στην Γλασκόβη, θα πρέπει να πούμε, κυκλικής οικονομίας, όπου εκεί έχουμε μια συνεχή ανακύκλωση συσκευών και όχι μόνο και προϊόντων, τα οποία είτε θα επιδιορθωθούν και θα επιστραφούν πάλι στους ιδιοκτήτες, είτε θα επιδιορθωθούν για, να, για δανεισμό σε έναν επόμενο ιδιοκτήτη. Έτσι, απίστευτο, είναι μοναδικό όλο αυτό η πληροφορία. Μοναδικά είναι αυτά που συμβαίνουν, όπως μοναδικό είναι και το Μπορντό, Λευτέρη, που έχεις πάει εσείς στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Και αν δεν έχετε πάει όπως εγώ, μπορείτε να το ερωτευτείτε ανοιχτά για την αρχιτεκτονική του, για τα εύγευστα κρασιά. Από εκεί και πέρα όμως, τον Μπορντό ποντάρει πολύ στο βιώσιμο μέλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι ο τρίτος βιώσιμος προορισμός με την υψηλότερη κατάταξη στη γνωστή πλατφόρμα που όλοι μπαίνουμε στη διαδικασία και βάζουμε την κριτική μας. Είναι διαχρονικά στους top 10 προορισμούς, ο τρίτος βιώσιμος προορισμός με στην υψηλότερη κατάταξη, με μια τεράστια ευκολία στη μετακίνηση, γιατί έχουν αλλάξει ριζικά το σύστημα μετακίνησης, πολύ λιγότερα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερα ποδήλατα, τα οποία είναι προσβάσιμα στον κόσμο σε διάφορες γειτονιές, μετακίνηση με ποταμόπλια, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία τα ξανά, δηλαδή. Δεν σε κοιτάω καθόλου που σε έχει καταλάβει. Δεν σου δίνω σημασία, γιατί ζηλεύω που δεν έχω πάει. Η φινέτσα του Μπορντό, σαν προορισμός, δεν υπάρχει, παιδιά. Και εγώ έτσι νομίζω. Έτσι, το πόσο διαφορετικά εναλλακτικά στοιχεία γεωγραφικά συνδυάζει, που γεμίζει το μάτι σου. Να βλέπεις τεράστιους αμπελόνες, έλεγα στην Έλληνα χαρακτηριστικά. Ξεκινάει από εδώ ένας αμπελόνας, τελειώνει στα Χανιά, ας πούμε, και στη μέση ποτάμια. Έχω πάθει κατάθλιψη. Με ποταμόπλια. Το καταλαβαίνεις ή να το περιγράψω αλλιώς. Και μάλιστα τότε είχαμε παρασυρθεί, που είχαμε πάει ταξίδι με τη σύζυγο, όλοι με ποδήλατα, όλοι με ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά μέσα γενικότερα. Και πολλές φορές μου έλεγε η Μαρινίκη, μου λέει, ξέρεις κάτι, από εκεί, εκεί να πάμε τα πόδια. Ήτανε 40 λεπτά, πώς βάσουμε. Πάρ' το ποδηλατάκι και μια χαρά. Ποδήλατο, ποδήλατο. Τα μπούμε μέσα στο τρένο, ηλεκτρικά, να φτάσουμε. Τα πάντα ηλεκτρικά, παιδιά, ήταν η κεντρική πλατεία, ναι. Ακόμα και οι αμπελόνες που περιγράφει έχουν οικολογική πιστοποίηση. Δηλαδή, φαντάσου πόση προτεραιότητα δίνουν σε αυτό το κομμάτι, πέραν δηλαδή της μετακίνησης. Και το ίδιο και στις υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων. Συνολικά, ο τουρισμός στοχεύει στην αηφόρο ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική αύξηση, στην περιβαλλοντική ανάπτυξη γενικότερα. Μπράβο. Ακόμα λέει και στο κομμάτι, λέει, του άνθρακα γενικότερα, το αποτυπώματος που αφήνει, ποντάρουν πάρα πολύ και προσπαθούν έτσι να το μειώσουν. Ενισχύοντας για το περισσότερο φεστιβάλ, το κομμάτι του τουρισμού, ένα για παραπάνω. Για το φεστιβάλ κρασιού. Εκεί πρέπει να πάω. Εκεί εγώ. Στο φεστιβάλ κρασιού, παιδιά. Πού, πότε είναι αυτό. Δεν ξέρω πότε είναι. Θα σε γελάσω. Δεν έχω πάει. Έχει ένα καταπληκτικό μουσείο κρασιού, όπου το σχήμα είναι σαν μεγάλη πυρόγα. Τεράστιο, ένα τεράστιο κτίριο που είναι σαν μεγάλη πυρόγα που βάζανε το κρασί παλιά, ας πούμε. Καταπληκτικό οικοδόμημα που μπαίνεις μέσα βέβαια και χάνεσαι. δοκιμάζεις ποικιλίες, μυρίζεις, κάνεις, δείχνεις κτλ. Εδώ στο Φεστιβάλ Κρασιού λοιπόν του Μπορντό κομποστοποιούν, λέει, τα υπολείμματα των τροφίμων. Α, δεν πετούν τίποτα εκεί. Ναι, δεν πουλούν πλαστικά αντικείμενα και μέσω αυτού γίνονται κάποιες αναφορές, εκπομπές του αερίου και κάθε χρόνο, τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια κυκλική οικονομία, υπάρχει μια φιδό σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση πλαστικού, χαρτιού κτλ. Και υπάρχει συνείδηση. Μπορεί να είναι δύσκολη αρχή και να σκεφτόμαστε ότι εντάξει, τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι κοστοβόρες ή μπορεί να μας ξεβολεύουν λίγο από ό,τι ξέρουμε. Αλλά βλέπουμε τι αποτέλεσμα έχει και συνολικά στην εικόνα των πόλεων, αλλά και στη ζωή των κατοίκων. Και πρέπει να παραδειγματιζόμαστε, γιατί είναι ωραία παραδείγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι να παίρνουμε κι εμείς εδώ τα μηνύματά μας και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας συνολικά και συνεργατικά. Δεν περιμένουμε μόνο από ένα να κάνει την κίνηση. Το θέμα είναι να την κάνουμε όλοι μαζί. Δεν φαίνει την άνοιξη. Δεν τη φέρνει, αλλά θα προσπαθήσουμε, θα παλέψουμε. Ελενάκι, γλυκό καραμελένιο. Σε ευχαριστούμε πολύ.